Ντέρμπι από τα λίγα. 5-4, το σκορ τα λέει όλα. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Τα δώσαμε όλα μέχρι το 90 λεπτό και κερδίσαμε. Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αστέρα Μασάρων για την νίκη του. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Διότι για το τοπικό ποδόσφαιρο, όταν μπαίνουν 9 γκολ σε ένα μάτς, θεωρώ ότι είναι το ιδανικό για τον φίλαθλο κόσμο που έρχεται να το δει. Δεν είναι βέβαια για εμάς τους προπονητές. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Δωδεκανήσου θα πρέπει να βλέπει ισότιμα όλα τα σωματεία. Ο Άρης Αρχαγγέλου έκανε ένα αίτημα την Τετάρτη, επειδή είχα κλείσει δύο ποδοσφαιριστών στη Μιχτή. Παρόλα αυτά, ενώ το καλοκαίρι μας επέβαλαν να παίξουμε με δύο παίχτες κάτω των 18, ένα στη 18 και ένα εντός αγωνιστικού χώρου, μας επιβάλλουν να παίξουμε και χωρίς τους παίχτες της Μιχτής, Κυριακή. Αν αυτό είναι δίκαιο και ίσο προς όλα τα σωματεία, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να το ξανακοιτάξουν. Ο κύριος Ψηλάκης έκανε δήλωση στο ραδιόφωνο και τον άκουσα για λάθος ορισμό. Θα ήθελα να μου πει και ο κύριος Τόπος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, που έχει ευαισθησία στις Μιχτές, εάν η απόφαση που πήραν και καταψήφισαν το αίτημά μας ήταν η ορθή. Θα ήθελα να κάνει δημόσια δήλωση. Δεύτερο, δημόσια δήλωση περιμένω και από το διευθυντή κύριο Πατσιόπουλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος διευθυντής που έχουμε. Μου είπε στη φάση του πέναλτι ότι αν στάθη δεν είναι πέναλτι, θα βγω δημόσιο και θα το πω. Οφείλει να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Τσαγκάρη, να πάρει άδεια και να βγει δημόσια να τοποθετηθεί για τον Άρη Αρχαγγέλου. Ο Άρης έχει ιστορία και οφείλουν να τη σεβαστούν τόσο η Ένωση, τόσο οι διαιτητές, αλλά και οι υπόλοιποι. Το σημερινό μάτς ήταν ένα ντέρμπι από τα παλιά, μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων, από ό,τι φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Άρη, γιατί ήταν ένας πολύ καλός και αξιόμαχος αντίπαλος. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι το θέλαμε περισσότερο το μάτς και αυτό το δείξαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στους παίχτες μου, οι οποίοι περέβαλαν αυτό. Ακόμα και όταν μείναμε με νέα παίχτες, δεν χάσαμε την εμπιστοσύνη στα πόδια μας. Καταφέραμε και πήραμε παλικάρι σε αυτό το μάτς. Εύχομαι να έχουμε την ίδια συνέχεια.